σταματήσω να βλέπω θρίλερ τις νύχτες. Έχω αρχίσει και επηρεάζομαι. Να βρω καμιά κωμωδία καλύτερα, έτσι, για να αλλάξω εικόνες. Παναγιά μου, τι ήταν αυτό? Πανάθε με το δολοφόνο με το φτιάρι. Στον ύπνο μου τον βλέπω. Τι μανία και αυτή της Αλεξάνδρας με τα θρύλων. Και μας επηρεάζει κι όλους μες στο σπίτι. Λύσαξε ο καιρός, λύσαξε. Τι τρομάρι είναι αυτή. Να πάρω λιγάκι νερό. Δεν κοιμάσαι? Όχι. Ε, βέβαια, πού να κοιμηθείς. Έτσι και σβήσει το φως, θα σου έρθει ο δολοφόνος με το φτιάρι να σου κοπανίσει μια στο κεφάλι. Γιατί σπάσιμο θέλει το δικό στο κεφάλι με αυτά τα θρίλερ που βλέπεις νυχτιάτικα και μας επηρεάζεις και εμάς. Μας βάζεις ιδέες. Όχι, άλλαξα μωρέ τώρα. Θα βάζω κωμωδίες γιατί κι εγώ επηρεάστηκα. Είναι αρρωστημένα πράγματα αυτά. Την άλλη φορά που έβλεπα το Βρικόλακα των Καρπαθίων, όλη νύχτα είχε φαγούρα στο λαιμό. Νόμιζα πως μου είχε κάτσει μια νυχτερίδα στο σβέρκο. Όχι μόνο, ξέρεις γιατί το έπαθα, γιατί ήταν έτσι πολύ αληθινό. Θα μπορούσε δηλαδή να συμβεί στο κάθε σπίτι. Γιατί έτσι τρυπώνει αυτός μια τέτοια νύχτα από την πόρτα της κουζίνας, ξεγελάει τις γυναίκες ότι δήθεν είναι εργάτης και ξέχασε το φτιάρι του και μετά τις αρχίζει με αυτό. Σταμάτα, σταμάτα, γιατί αυτό έβλεπα στον ύπνο μου και πετάχτηκα. Ένα φτιάρι να μου έρχεται, έβλεπα. Εγώ τους το είπα. Ένας άντρας χρειάζεται μέσα στο σπίτι. Γιατί πώς να το κάνουμε, σκύλο δεν έχουμε, να μην έχουμε έναν άντρα να μας φυλάει. Σωστό. Η αδερφή μου η Διαμάντο, τον άντρα της, τον είχε βάλει και κοιμότανε σε ένα σπιτάκι στην αυλή. Αυλή είχανε, δεν είχανε κήπο. Έτσι κι έμπαινε κανείς, έβλεπε στον Γρηγόρη. Γρηγόρη λέγανε τον άντρα της. Πήδαγε απάνω, τέντωνε τα αυτιά του. Τύφλα να έχουνε τα ντόπερμαν και γρίλιζε, άκου να δεις τι. Το είχε πάρει στα σοβαρά ότι είναι φύλακας του σπιτιού. Ωραίο το σαλάμι, κύριε. Πώς είπαμε? Μίτσο. Μίτσο. Καλό είναι. Ποιοι άλλοι μένουν εδώ? Μένουνε μόνο γυναίκες. Γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες. Πολλά θηλυκά. Πιο πολλές γυναίκες υπάρχουν παρά άντρες. Το λέει και αυτή, μωρέ, πώς τη λένε, η καταμέτρηση, να πούμε. Οι γυναίκες είναι πιο χρειαζόμενες. Γιατί αυτές πάλι οι γυναίκες θα γεννήσουν. Θηλυκά. Πιο πολλά θηλυκά γεννιούνται παρά αρσενικά. Το λέει και αυτή, μωρέ, πώς τη λένε, η καταμέτρηση, να πούμε. Και ξέρεις, αυτό είναι άδικο, γιατί χάνεται η ισορροπία. Θα γύρει παλάντζα και τα αρσενικά θα πεταχτούν στον αέρα. Και τότε θα μας κάνουν ό,τι θέλουν οι γυναίκες. Δεν είδες. Σε υπουργεία χωθήκανε, κομματάρχες γεννήκανε, ακόμα και πρωθυπουργίνες. Εγώ, η γυναίκα μου, πήγε κάποτε να μου σηκώσει κεφάλι. Άντε δες να τώρα, ακέφαλη είναι. Κομμάτια, καλό και ευλογημένο. Τι όνειρο ήταν κι αυτό. Στάσου, τι καλό και ευλογημένο. Μα σε κυνηγά ένας μαναφιάρι, καλό και ευλογημένο είναι. Δεν θα ησυχάσω σήμερα. Πού είναι, μωρέ, αυτή η γυναίκα. Οχ. Ποια ήταν αυτή? Η κόρη μου. Γιατί δεν μπήκε μέσα? Είδε που μιλάγαμε, δεν ήθελε να ενοχλήσει. Αλήθεια, Κερμίτσο, παιδιά έχεις? Είχα δύο κόρες, αλλά τις εξαπόστειλα. Γλωσσούδες, μια γλώσσα να... Μα σε μένα, έτσι σας τα λέω. Άι, τραβάτε κι εσείς. Πού καλέ. Εσύ τα έχεις πολύ με τις γυναίκες. Μου έχουν ψήσει το ψάρι στα χείλη, από πεθερά μέχρι κόρες. Εγώ είμαι ανάποδος, δεν σηκώνω εγώ τέτοια. Πονάει δόντι, βγάζω δόντι.
Πονάει κεφάλι, χράπκολο κεφάλι. Αυτό μάλιστα. Musical, κωμωδία. Να το βλέπεις και να ηρεμούν τα νεύρα σου να κοιμάσαι ευχάριστα. Αυτό μου χρειάζεται εμένα για να ξεχάσω το δολοφόνο με το φτιάρι. Πάω να πάρω λίγο νερό. Στάσου, θα έρθω κι εγώ να πάρω λίγο γάλα. Θα σου φέρω εγώ. Δεν πειράζει, περίμενε, γιατί θα πάω και στην τουαλέτα. Τι έπαθε αυτή? Κοιμάται χάμω! Γιατί? Φαίνεται πονάει μέσα της και δεν τη βολεύει το στρώμα. Ό,τι θες λες τώρα. Μήπως την πέταξε η μάνα της έξω από το δωμάτιο. Γιατί? Σήκωσε την. Καλά. Άσπα. Έλα, Άσπα. Έλα, έλα. Σήκω. Ωπα, μπράβο. Έλα, έλα. Τι έχεις καλέ. Έλα, πάμε στο καραβί. Σιγά, σιγά, σιγά. Πού είμαι? Τώρα στο καναπέ, πριν ήσουν στο πάτωμα. Στο πάτωμα? Τι έκανα στο πάτωμα? Εσύ θα μου πεις. Δεν θυμάμαι. Ξύπνησα κάποια στιγμή. Δεν είδα τη μάνα μου δίπλα μου. Σκώθηκα, πήγα στο σαλόνι και μετά να δεις που πήγα. Μετά ξάπλωσε το πάτωμα. Ναι, αλλά γιατί ξάπλωσα? Πήγα στην κουζίνα, ναι, τώρα το θυμάμαι. Ανοίγω την πόρτα και... τι έγινε τώρα? Ξάπλωσε στον καναπέ. Και αυτό θα γίνεται τώρα? Θα ξαπλώνει από το πάτωμα στον καναπέ, δεν έχει κρεβάτι? Μωρή ξαδέλφη, μωρή σύνελθε, τι έχεις πάθει? Φύγετε! Σκόβω με τον αέρα. Φύγετε, έξω από το σπίτι! Για κάτσε βρε ξαδέλφη, σπίτι μου ήμουν. Θα φύγω από το σπίτι μου. Στην κουζίνα. Να πάμε, να πάμε. Και όταν πάμε θα ησυχάσεις. Είμαι μέσα. Η κουζίνα εδώ είναι. Άλλα λέει κι άλλα καταλαβαίνεις, Αλεξάνδρα. Τι είναι στην κουζίνα? Το φτιάρι. Φτιάρι στην κουζίνα? Το είδα, το είδα. Το φτιάρι? Μήπως είδες και καμιά τσουγκράνα? Δείτε, δείτε με τρόπο. Πού πας πάλι μες στην βροχή, θα γίνεις μούσκεμα? Τι έπαθε αυτή? Βόηθα με να με λιποθυμίσω. Βόηθησε, Αναγίτσα. Βόηθησε. Τι έπαθε αυτή? Ποιος την τρόμαξε? Κυρία. Κυρία. Πού είμαι? Σπίτι σας, φαντάζομαι. Σπίτι, σπίτι, φύγε, φύγε! Άσε με, μη με κρατάς! Άσε με να φύγω! Τι πάθατε, κυρία μου? Για ηρεμήστε, τι φοβάστε? Αστυνομικός είμαι. Ο δολοφόνος! Ο δολοφόνος με το φτιάρι! Εγώ, τρελαθήκατε. Βλέπετε κανένα φτιάρι? Την πόρτα γιατί την αφήσατε ορθάνη? Δεν φοβάστε μην μπει κανένας μέσα στη νύχτα? Τι να μπει, ποιος να μπει τώρα, να μπει? Μπήκε! Μέσα είναι. Ποιος, κυρία μου? Περιμένετε, περιμένετε! Η μάνα μου είναι μέσα. Την κρατάει. Από πού? Από το μαλλί. Ξέρω κι εγώ. Περίμενε, περίμενε. Μιρέλα, Μιρέλα! Μιρέλα, άνοιξε. Άνοιξε, ήρθε η αστυνομία. Βγες έξω. Μιρέλα. Τι συμβαίνει, κυρία μου, τι είστε εσείς, εδώ μένετε? Τι μένω καλέ, δικό μου είναι το σπίτι. Γιατί η πόρτα σας είναι ανοιχτή? Πού είναι η ανεψιά μου? Ποια ανεψιά σας? Εδώ, κυρία μου, λέει για τη μάνα της. Είναι ξαδέρφη μου. Δεν μου λέτε? Είσαστε σίγουρες ότι αυτό είναι σπίτι? Τι είναι, τρελοκομείο? Όχι, τρελοκομείο είναι, σωστά. Πώς έγινες καλέ έτσι, πού ήσουν? Πήγα να βρω έναν αστυνομικό.
Αυτόν εδώ εσείς τον ειδοποιήσατε. Τι συμβαίνει, κυρίες μου, θα μου πείτε. Μέσα στην κουζίνα είναι ένας με ναυτιάρι. Και κρατάει τη μανούλα μου. Εγώ είδα την κυρία Ειρήνη, χάμω. Σας παρακαλώ, μία-μία, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ να σας πω πρώτη, κυρία αστυνόμε, που είδα το θέαμα. Τι θέαμα. Ανατριαστικό. Για να σκουπίσει τα πλευριτό τη. Είδα την κυρία Ειρήνη χάμω κάτω από το τραπέζι και το δολοφόνο από πάνω με ένα φτιάρι. Όχι, τη μανούρα μου! Την καημένη μανούρα μου! Μην κάνεις έτσι, η μάνα σου έχει γερό κεφάλι, μπορεί να μην έπαθε τίποτα. Για καθίστε τώρα, μου διηγήστε θρίλερ που είδατε στην τηλεόραση. Μα αυτό είναι το τρομερό. Πρώτα το είδαμε στην τηλεόραση και μετά στην πραγματικότητα. Κατάλαβα, έχετε εφιάλτες. Άντε, πηγαίνετε να ξαπλώσετε. Και με τον εφιάλτη μέσα τι θα γίνει. Πού μέσα, κυρία μου, τι είναι μέσα. Καλέ, τόση ώρα σας μιλάμε, δεν καταλάβατε τίποτα. Μέσα στην κουζίνα είναι ένας τύπος με ένα φτιάρι. Ναι, που χτύπησε τη μητέρα της θείας μου και της όργιασε κάτω από το τραπέζι. Αϊ, μανούλα μου, και της το έλεγα, μην κάθεσαι μόνη σου στην κουζίνα. Τώρα σοβαρά μιλάτε. Για να κάντε στην πάντα. Πίσω, πίσω, εκεί καθίστε. Μη φταρνίζεσαι, θα σ' ακούσει. Αχ, ορίστε που λύσαξες με τα θρίλερ. Τώρα τα βλέπεις και εκ του φυσικού. Η πυροβολής παραδίνομαι. Αυτή είναι γυναίκα. Για φαντάσου την όμως με μουστάκι, δεν θα της πήγαινε να είναι άντρας. Εσείς μου είπατε έναν τύπο με φτιάρι. Μητέρα ζεις! Γιατί αυτή η έκπληξη, περίμενε να λάβω την άξη, βιάζεσαι. Καλά, εγώ σε είδα ξαπλωμένη κάτω από το τραπέζι και αυτόν με το φτιάρι από πάνω σου. Εμένα! Από πάνω μου αυτός! Καταρχήν δεν είναι καθόλου του γούστου μου. Τι έκανες, κυρία Ειρήνη μου, κάτω από το τραπέζι. Του δείχνα τη Βέρα μου που είχε τη χρονολογία του γάμου μου. Να δει πότε παντρεύτηκα. Στην αυμαχία της Αλαμίνας τότε. Και του την έδειχνες κάτω από το τραπέζι. Μου είχε πέσει χάμω και την έψαχνα. Σε ποιον τη δείχνατε, κυρία μου. Είναι κάποιος μέσα με ένα φτιάρι. Είναι, ο Μίτσος. Μίτσος, τι όνομα. Στο θρύλο τουλάχιστον τον λέγαν Φρέντι. Για περάστε από εκεί, κυρία μου. Όποιος κι αν είσαι, βγες έξω χωρίς να κρατάς τίποτα στα χέρια. Τι όποιος κι αν είναι, καλέ. Ο Μίτσος είναι. Παράξενος τύπος βέβαια, μισογύνης. Έχει αποκεφαλίσει τη γυναίκα του και έχει ξαποστείλει τις κόρες. Κορίτσια, συγχρονία. Φτιάρι βαστάει, δεν βαστάει έγκασμα. Και το κεφάλι του αστυνόμου να σπάσει, τη δική μας την πόρτα δεν μπορεί να τη σπάσει με φτιάρι. Τι λες, καλέ, αυτός! Ποιος, μωρέ! Αυτός το θρίλερ! Δεν σπάει τις πόρτες με γκασμά. Έχει ένα εκρηκτικό μέσα στην τσέπη, το βγάζει και τις ανατινάζει. Πόσα μάτια, μωρέ! Λύσα να σε φάει πιο με τα θρίλερ! Μα γιατί κάνουμε σαν τρελές? Τι συμβαίνει? Εσύ πώς γλίτωσες, μητέρα? Πότε? Τότε που του μπάρισε το αυτοκίνητο του αδερφού μου και βρέθηκα πάνω στο κυπαρίσι. Θα πούμε τέτοιες ιστορίες. Το τραβάει η νύχτα, ε! Καλά, αυτή γλίτωσε από άγνοια. Ακούτε τίποτα? Ησυχία. Ούτε πυροβολισμός. Σοπάστε! Τι? Βρέχει, ε! Με μιλάς εσύ, μητέρα, σε παρακαλώ. Τι θα κάνουμε? Εγώ λέω να βγω έξω. Κάτσε καλέ, πώς θα βγεις? Μα θα είναι έξω ο αυτός, πώς τον λένε? Μίτσο. Τον αστυνομικό? Όχι, τον άλλο. Πάψε εσύ, με μιλάς. Κι αν είναι στημένος απ' έξω. Δεν στέλνουμε την κυρία Ειρήνη. Αυτήν φαίνεται την πήρε από καλό μάτι. Καλά, και αυτός ο άνθρωπος τι κάνει? Ποιος ο αστυνομικός, δεν ξέρω, ζει. Σταμάτα με τα θρύλες σου. Λοιπόν, προσέξτε. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα και έτσι κι είναι αυτός έξω, θα σας πω εδώ είναι και θα πέστε όλες μαζί να την κλείσετε. Εντάξει? Εντάξει. Εδώ. Τι? Σιγά καλέ, με σκοτώσατε. Έλα. Έλα, καλέ, τι κοιτάς? Τι είπα? Είπες εδώ είναι. Άκουσες να πω εδώ είναι? Είπα εδώ. Έπρεπε να περιμένουμε και το είναι. Θα είχε εντωμεταξύ πει μέσα. Ήθελα να πω εδώ δεν φαίνεται κανείς. Πού εδώ? Στο σαλόνι. Ούτε αστυνόμο. Κανείς. Το χτύπησε και τράβηξε το πτώμα του στον κήπο. Ναι, ναι, και το έβαλε μέσα στο αποδικάκι με τις σκούπες. Δεν κρατιέμαι, πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Κορίτσια, αποφασίστε. Ή λιποθυμάω ή πάω στην τουαλέτα. Να, είδες τώρα πως χρειάζεται το δοχείο της νυχτός. Εσύ, εξαδέρφη δεν έχεις, Τι λες, εξαδέρφη, τώρα? Ναι, πώς να βγω έξω, όμως πρέπει κάτι να κρατάω. Να πάρω το πορτατή. Όχι, καλέ, και να κρυβώ. Να σπάσει κάτι μετά να βρω το τέρι του. Θα σου δώσω το μπαστούνι που κράταγε ο άντρας μου όταν έσπασε το πόδι του. Τότε με τις γυμνώστιθες στη θάλασσα που θέλει να παίξει ρακέτα για να κάνει επίδειξη. Κάπου εδώ το είχα. Πάρ' το, ξαδέρφη.
Και ξέρεις που δεν του δώσαμε τον δίσκο. Στο κεφάλι. Όχι, όχι. Το κεφάλι είναι ξερό. Δώσ' το εδώ. Εγώ θα τον χτυπήσω στα μολοκά. Μιλάνε μέσα. Τι κάποιοι. Έφερε κι άλλους αυτός με το φτιάρι. Μπορεί να φέρει κι αυτόν με το πριόνι. Βρε ξέρεις να πας στην τουαλέτα εσύ. Νομίζεις είναι εύκολο να πάρω τα πόδια μου σαν εκεί. Για κάτσε. Για κάτσετε. Ο αστυνόμος κάθεται και πίνει κρασί μαζί του. Ο δολοφόνος μπάτσος, το έχω δει. Δεν σταματάς με τα θρύλια σου. Άντε μη σου πω καμιά κουβέντα. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε. Τι έχει πάθει καλέ η ανιψιά σου, παλάβωσε. Κυρμίτσο, για έλα έξω. Δεν μου λέτε, κυρίες μου, παλαβώσατε. Όχι να ξέρω, παλαβώσατε τελείως. Και πού να το ξέρω εγώ, κύριε αστυνόμε, ότι ήρθε αυτός νυχτιάτικα να μας φέρει το φτιάρι. Καλά το φτιάρι σας, δεν το αναγνωρίσατε. Από πού να τα αναγνωρίσουμε, από τα δόντια. Όλα τα φτιάρια την ίδια μούρη έχουνε. Και τον Κυρμίτσο δεν τον γνωρίζετε. Κυπουρός είναι σε όλη την περιφέρεια. Εμείς φτιάχνουμε τον κήπο μόνες μας, δεν έχουμε κυπουρό. Δίπλα, στο διπλανό σας σπίτι, δεν τον έχετε δει που φτιάχνει τον κήπο. Ωραία, και αν τον είχα δει έτσι όπως ήρθε μέσα στην άγρια νύχτα, σαν βρικόλακας, θα τον γνώριζα. Πονάς, Μαστραμίτσο. Με ξέρανε. Δεν είναι καλά οι γυναίκες. Σηκωθείτε, παρακαλώ. Oh! Τι κάνεις εκεί, πού το βάζεις αυτό το πράγμα. Εκεί που σε χτύπησα, πάψε να φύγει το πρίξιμο. Δεν είναι πρίξιμο, λάθος κάνεις. Υπερβολικός. Άστο σε μένα, κυρία μου, έχω κάνει πρώτες βοήθειες. Πού είναι καλά η Άσπα. Στην τουαλέτα. Μισή ώρα. Έχουν ανοίξει τα νεφρά της. Μήπως λιποθύμησε. Είσαι καλά, ξαδέρφη. Τι καλά. Έχω βγάλει τη χρυσή. Δεν είναι κίτρινη. Καλά, κυρίες μου. Εσείς δεν θυμάστε ότι δώσατε το φτιάρι σας στη διπλανή. Εγώ το είχα στο αποθηκάκι. Εκεί ήξερα τι είναι. Δεν τη το έδωσα ποτέ. Εσύ, Αλεξάνδρα. Εγώ, καλά, πότε. Μήπως το έδωσε η Άσπα κάποια μέρα. Εγώ. Ούτε ήξερα που είναι το φτιάρι σας. Εμένα, κοιτάτε. Μήπως, κύριε Ειρήνη, το δώσατε εσείς σε κανέναν. Το έδωσα. Έτσι, γιατί μας το είπατε. Γιατί με ρωτήσατε. Πότε το έδωσες, καλή μητέρα. Την ημέρα που έκανα ηλιοθεραπεία δίπλα στην πισίνα. Ποια πισίνα, λέει. Την περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε ανοίξει την αποχέτευση που είχε φράξει έξω στον κήπο. Το είδε για πισίνα, φαίνεται. Ήρθε μια κυρία. Η κυρία Δόμνα από δίπλα. Μου λέει, θέλω να δανειστώ το φτιάρι σας. Πού είναι οι κυρίες, τις λέω λείπουν. Το έβγαλα από το αποθηκάκι και της το έδωσα. Και εσύ, βρε Χριστιανέ, μέσα στην άγρια νύχτα, μέσα στην άγρια βροχή, σκέφτηκες να μας το επιστρέψεις. Εγώ δεν σκέφτηκα τίποτα. Η κυρία Δόμνα λύσαξε. Θα πας, μου λέει, τώρα αμέσως να το δώσεις, γιατί το κρατήσαμε πολύ καιρό. Και σήμερα, γιατί ανοίγεις την πόρτα σε αγνώστους. Σωστά! Αν ήταν ο δολοφόνος και σου είχε χωρίσει το κεφάλι στη μέση και μαζεύαμε από κάτω τα. Σταμάτα με τα θρίλερ σου, εσύ. Σε παρακαλώ, πάρτε με από εδώ μέσα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Ειρήνη. Άλλη φορά δεν θα ανοίγεις την πόρτα σε κανέναν, κατάλαβες. Και όταν λέμε σε κανένα, απολύτως σε κανένα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή.
Έρχομαι αμέσως. Πάμε, γιατί πρέπει να περάσω από την τράπεζα. Πρέπει να προφτάσουμε, γιατί θα έχει ουρά. Και πρέπει να πάρω χρήματα οπωσδήποτε. Η Αλεξάνδρα. Έχει βγει από το πρωί. Α, θα την ειδοποιήσω να κρατήσει κανένα πιτσιρίκι. Έλα, πάμε. Μητέρα, φεύγουμε! Πού είναι? Πού θα είναι, ή στην κουζίνα θα είναι ή στην τουαλέτα. Στην κουζίνα δεν είναι. Έλα, πάμε. Άφησα τα κλειδιά πίσω από την πόρτα. Τι αφηρημένη που είμαι, κοίτα. Δεν πήρω το βιλιάρι της τράπεζας. Θα μας ακούσει άραγε η μάνα σου. Πώς δεν ακούει, ολόκληρη η καμπάνα χτυπάει. Ποιος είναι? Άνοιξε, κυρία Ειρήνη. Ποιος είναι? Εμείς είμαστε, μητέρα, άνοιξε. Δεν μπορώ. Έχω εντολή να μην ανοίγω σε κανέναν. Έλα ρε μητέρα, άνοιξε! Τρελάθηκε! Και όταν λέμε σε κανέναν, απολύτως σε κανέναν.